Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Γιώργο Παλάλα, η ομάδα σου σήμερα πολύ αλλαγμένη. Έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα της περασμένης Πέμπτης, 1-1 η σειρά των τελικών. Τι αλλάξατε σήμερα και η ομάδα σας ήταν τόσο πολύ καλύτερη? Τίποτα. Απλά είχαμε περισσότερη. Είχαμε μια αρκετά καλή διάθεση, αρκετό νεύρο στο παιχνίδι μας. Πιέσαμε πάρα πολύ όπως πρέπει να πιέζουμε. Δυσκολέψαμε την ανόρθωση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, να φέρει την μπάλα στην επίθεση για να ξεκινήσει το πλέι τους. Είμαστε αρκετά ενεργητικοί. Λίγο τα χαλάσαμε στο τρίτο δεκάλεπτο. Και είναι και πάλι αυτό το ψυχολογικό, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να φτιαχτεί για τα επόμενα παιχνίδια, τα οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Το είπα από την αρχή και στις κοπέλες ότι είναι παιχνίδια στις τρεις νίκες. Πρέπει να παλεύουμε κάθε παιχνίδι, πρέπει να βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είναι αυτό που σας λέω ότι δεν παίζει ρόλο αν και χάσαμε 30 πόντους στο πρώτο παιχνίδι. Ήταν 1-0, τώρα είμαστε 1-1. Πρέπει να παλεύουμε όλα τα παιχνίδια. Και τώρα πάτε στην έδρα της ανόρθωσης για τον τρίτο τελικό, 1-1. Η πίεση είναι στην ανόρθωση. Αυτό θεωρείς ότι θα είναι πλεονέκτημα? Γιατί η πίεση τώρα είναι στην ανόρθωση. Ναι, και είναι η πρώτη φορά που καταφέραμε φέτος να βάλουμε κάποιες αμφιβολίες στην ομάδα της ανόρθωσης, η οποία από το Σεπτέμβριο πάει τρένο. Ναι, σίγουρα, η πρώτη της ήττα στο φετινό σεζόν, έτσι. Σίγουρα η πίεση τώρα πάει στο γηπεδούχο, όμως νομίζω ότι και τα κορίτσια της ανόρθωσης δεν θα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα να το διαχειριστούν. Νομίζω ότι από σήμερα ξεκινούν οι τελικοί. Ωραία. Coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.